Ναι, κύριε Τσιμισάκη, δυστυχώς η είδηση είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην Μπέκα Μπάλας μετά την τελευταία πρόσφατη ανανέωση και έκδοση του υγειονομικού χάρτη ασφάλειας. Ακόμα πιο δυσάρεστη όμως γίνεται η συγκεκριμένη είδηση σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο κλάδος της εστίασης είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο, είναι ο κλάδος που βάλεται άμεσα τόσο λειτουργικά όσο και κατ' επέκταση οικονομικά. Όπως προαναφέρατε κι εσείς, θα απαγορευτεί σίγουρα στις ανακοινώσεις τις απογευματινές η χρήση της μουσικής στους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και επίσης θα συρρυκνωθεί και το ωράριο λειτουργίας. Πιστεύω ότι στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, ο κλάδος της εστίασης θα είναι υποχρεωμένος από σήμερα το βράδυ να είναι κλειστός μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Τώρα οι λόγοι, κύριε Τσιμιζάκη, όπως προαναφέρατε, που μπορεί να μας οδηγήσανε σε αυτό το άσχημο επιδημιολογικό σημείο, να το πω, είναι πάρα πολύ, γνωρίζετε. Ένας από τους λόγους είναι σίγουρα ο τουρισμός. Ο τουρισμός, όταν απευθυνόμαστε σε γειτονικές χώρες, οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν τα πιο χαμηλά στοιχεία, ποσοστά εμβολιασμού, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν θέμα χρόνου να πληγεί η επιδημιολογική εικόνα της περιοχής μας. Σίγουρα ανοίξανε τα σχολεία. Το καλοκαίρι μην ξεχνάμε ότι υπήρξε, από τότε καλλιεργούνταν υψηλά επιδημιολογικά έτσι ποσοστά στην περιοχή μας από κάποιες δομές φιλοξενίας παιδιών στη Θάσο και τα λοιπά. Θυμόσαστε μέσα στο κατά καλό και εμείς χτυπούσαμε κατοστάρια στα κρούσματα. Βέβαια, για πολλούς και εύλογους λόγους ίδιοι γνωρίζουν, το συγκεκριμένο θέμα δεν πήρε έκταση. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά η εστίαση για ακόμα μια φορά φαίνεται να είναι στα μάτια των ειδικών και των υπευθύνων η φέτα του σκανδάλου. Αυτό βλέπουμε πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, γιατί και τα δύο αυτά τα οποία μέτρα ισχύουν πλέον, οι περιορισμοί, αν θέλετε, με το όποιο αυτό σε στυλ τοπικού lockdown να το χαρακτηρίσουμε, είναι και τα δύο αφορούν και κατά κύριο λόγο και την εστίαση, απαγόρευση κυκλοφορίας από μετά τη μία τα μεσάνυχτα, αλλά και η απαγόρευση μουσικής. Δηλαδή, η μουσική, ποιος ο λόγος να απαγορευτεί, δηλαδή, τόσο κακό προκαλεί. Τόσο μεγάλη διασπορά προκαλεί. Εδώ πέρα έχουμε ανοίξει τα σχολεία. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό. Ισχύουν πάντως και σε άλλες περιφερειακές ενότητες, όπως βλέπουμε και στο χάρτη, φυσικά, που είναι κόκκινο τα συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένοι περιορισμοί. Ισχύουν λοιπόν και στην περιφερειακή μας ενότητα. Θα ανακοινωθούν επίσημα, επαναλαμβάνουμε, εντός λίγων ωρών. Περνάει στο κόκκινο η περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και για ακόμη μία φορά, δυστυχώς, βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες εστίασης θα βρεθούν ενώπιον αυτών των περιορισμών και των δυσκολιών, γιατί σίγουρα μετά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν με τους κλειστούς χώρους, θα έχουμε και αυτό τώρα για τους επαγγελματίες. Για να δούμε τι θα γίνει, κύριε Βαφίδη. Πραγματικά περίεργα πράγματα. Πραγματικά θα το δούμε. Πιστεύετε ότι θα ανταπεξέλθει τελικά και ο κλάδος, γιατί τώρα με αυτά που βλέπουμε. Κύριε Τζομιδάκη, κάθε μέρα καλούμαστε να υπομιστούμε και μία ακόμη ευθύνη. Ακούμε ένα βάρος το οποίο μεταφράζεται σε οικονομικό βάρος. Δυστυχώς τα πράγματα μέρα με τη μέρα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα του κλάδου μας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, αν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουν όλα τα καταστήματα. Αυτό, ας πούμε, τώρα το οποίο συμβαίνει, που θα συμβεί από σήμερα το βράδυ, είναι στην κυριολεξία για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου οδυνηρό. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Δηλαδή, καταστήματα εστίασης, τύπος μουσική και κλείνοντας μία η ώρα, αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι και πόσο δύσκολο θα είναι για την έκβαση. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σε φάση αποκλιμάκωσης. Τα χτεσινά 80 κρούσματα νομίζω ότι οφείλονται στα πάρα πολλά τεστ που έγιναν. Έγιναν σχεδόν τριπλάσια τεστ. Άρα, εντάξει, λογικά τα χτεσινά μας, αν γίνονταν τα 100.000, θα ήταν πάνω κάτω στα ίδια, στην ίδια αποκλιμάκωση. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, δεν το περίμενα, όχι ομολογουμένως, γιατί είμαστε και είμαστε ακόμα, πιστεύω, σε φάση αποκλιμάκωση. Τα 80 χτεσινά έχουν να κάνουν με τον τριπλασιασμό των τεστ που έγιναν, πιστεύω. Από τα τεστ, δηλαδή, πιστεύετε. Ναι, ήταν πάνω από 300.000. Παντού.
για λόγους που ξέρετε, σχολεία, το ένα, το άλλο, εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, στις άλλες περιοχές δεν γίνονται τόσα τεστ όσο γίνονται στην Καβάλα και η Καβάλα θα περνάει σε τοπικό lockdown. Πανελλαδικά έγινε αυτό. Πανελλαδικά. Α, και σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι, ήταν, συνολικά στην Ελλάδα χτες γίνανε περίπου 300 τόσες χιλιάδες τεστ. Κανονικά είναι γύρω στις 100-110. Άρα είναι περίπου τριπλάσια. Άρα δεν, εγώ δεν το περίμενα, γιατί ναι, είναι φυσιολογικό όταν κάνεις τριπλάσια τεστ να βρίσκεις και παραπάνω κρούσματα. Αυτό. Αποτυπώνεται στην κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας η εικόνα ότι βλέπουμε το κόκκινο στην Καβάλα. Κοιτάξτε, είμαστε σε μία κατάσταση οριακή. Δηλαδή, ναι, έχουμε μία κλινική την οποία διαχειριζόμαστε αυτήν. Προς το παρόν είμαστε με μία κλινική. Και ευελπιστώ ότι θα μείνουμε εκεί. Άρα δεν αποτυπώνεται ακόμη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι. Ίσως και να γίνεται και προληπτικούς λόγους λόγω των πολλών κρουσμάτων, αλλά είπατε ότι έχουμε αποκλιμάκωση. Δηλαδή δεν συνάδει το ένα από το άλλο. Είναι οξύμορα αυτά τώρα που ακούμε. Ναι, και εγώ μου φαίνεται περίεργο. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τα κρούσματα καθημερινά και την προσέλευση στο νοσοκομείο ή και αυτούς που νοσηλεύουμε, είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης, θεωρώ. Απλά θεωρώ ότι τα 80 τα χτεσινά είναι απόρρια των πάρα πολλών τεστ. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε, πάντως κάτι για να το περνάνε λογικά ειδικοί την περιφερειακή μας ενότητα, κύριε Καμπορίδη, σημαίνει ότι κάτι βλέπουν ίσως, κάτι ανησυχητικό το οποίο μπορεί να υπάρχει. Είναι ψηλά τα κρούσματα εδώ και μέρες είναι ψηλά. Ναι. Είναι ψηλά. Αλλά εγώ βλέπω μια αργή αποκλιμάκωση, σταθερή και αργή αποκλιμάκωση στις καθημερινές διαγνώσεις. Από εκεί και πέρα το ίδιο το νοσοκομείο από πλευράς προσέλευσης και νοσηλείας πιέζεται. Είναι αλήθεια. Αυτή θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Πότε κακώς πιστεύετε ότι έχουμε ενταχθεί στο κόκκινο? Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε. Πιθανολογώ ότι μάλλον έγινε για λόγους. Δηλαδή, σας είπα το 80 που είχαμε χτες. Ναι. Ναι, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στον τριπλασιασμό των τεστ. Έτσι.